Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για τους φίλους John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5 και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε άλλη μια επανέκδοση ενός μεσαιωνικού κτηρίου που κυκλοφόρησε η Playmobil το 2022, εντάσσοντάς το στη σειρά History και στον κατάλογο Playmobil Plus. Το σετ που θα δούμε σήμερα έχει κωδικό 7957 και είναι το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει και παλιότερα σε σακουλάκι με κωδικό 7379 αλλά χωρίς φιγούρες. Το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 με κωδικό 3455 και ήταν το μεσαιωνικό εργαστήριο κεραμικής, το οποίο σταμάτησε να κυκλοφορεί το 1993. Ωστόσο, οι βασικές διαφορές των δύο είναι ότι το μεσαιωνικό εργαστήριο κεραμικής έχει κόκκινη σκεπή, άσπρα παράθυρα και να φτάνουμε τα κεραμικά. Πράγμα που δεν υπάρχει εδώ, οπότε μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα δούμε και το μεσαιωνικό εργαστήριο κεραμικής σε μια επανακυκλοφορία στο μέλλον. Στο σετ με το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι που κυκλοφόρησε το 2022, όπως βλέπουμε και στο μπροστά μέρος της συσκευασίας, το σετ αποτελείται από 66 κομμάτια. Έχουμε το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι, μια γυναίκα η οποία κουβαλάει ένα κουβά με νερό και μια κανάτα, ένα τραπέζι με δύο καρέκλες, ένα κομμάτι ψωμί και μια κούπα. Ενώ στο πίσω μέρος βλέπουμε το εσωτερικό του σπιτιού και ότι στη σοφίτα υπάρχει ένα κρεβάτι το οποίο μπορεί να κοιμηθεί η φιγούρα μας. Ενώ εδώ έχουμε και το μεσαιωνικό αρτοπείο. Ελάτε τώρα από κοντά να ανοίξουμε τη συσκευασία και να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τη συσκευασία. Η συσκευασία ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Και μέσα έχουμε τα σακουλάκια. Πάμε πρώτα να βγάλουμε όλα τα σακουλάκια. Έχουμε ένα σακουλάκι με τη φιγούρα και τα παράθυρα. Ένα ακόμα σακουλάκι με τα κομμάτια της σκεπής για το που πηγαίνουν νομίζω ή στα παράθυρα ή στην άκρη της σκεπής και το φανάρι. Έχουμε ένα σακουλάκι με τις οδηγίες συναρμολόγησης και τα πατώματα. Έχουμε ένα ακόμα σακουλάκι με τα έπιπλα, νομίζω είναι αυτά εδώ, και τις καρέκλες. Έχουμε ένα ακόμα σακουλάκι με τα κομμάτια από τα παράθυρα και το κρεβάτι. Και εδώ έχουμε και τα κομμάτια που είναι εκτός από τα σακουλάκια, που είναι δύο κομμάτια τείχου κίτρινου με παράθυρα, τα δύο κομμάτια από τη σκεπή, την πρόσωψη της σοφίτας, το κομμάτι αυτό που είναι ανοιχτό για να βλέπουμε μέσα από το σπίτι, το άλλο κομμάτι το ανοιχτό της σκεπής από την άλλη μεριά και το κομμάτι το κίτρινο με την πόρτα και το παράθυρο. Πάμε λοιπόν να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη για να κλείσουμε τη συσκευασία και να ρίξουμε και μια ματιά στη συσκευασία πριν ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση. Μπροστά βλέπουμε λοιπόν το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι, την κοπέλα που κουβαλάει το κουβά και την κανάτα, το τραπέζι και τις καρέκλες. Στο κάτω μέρος βλέπουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και εδώ μας λέει ότι το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι όταν είναι έτοιμο φτάνει σε ύψος τα 28,5 εκατοστά, ενώ η φιγούρα είναι στα 7,5 εκατοστά. Στο πάνω μέρος μας λέει ότι αν το γυρίσουμε από την πίσω μεριά εδώ που σας είπαμε τον ανοιχτό τοίχο, βλέπουμε το εσωτερικό και του κάτω επιπέδου και του πάνω της σοφίτας. Και στο πίσω μέρος μας δείχνει πάλι το κομμάτι αυτό με το ανοιχτό κομμάτι του σπιτιού, πίσω όπως βλέπουμε το ισόγειο ας το πούμε του κίτρινου σπιτιού και πάνω τη σοφίτα. Ενώ εδώ μας δείχνει μια εικόνα από τη σοφίτα πως η κοπέλα κοιμάται στο κρεβάτι. Εδώ μας δείχνει το άλλο μεσαιωνικό σπίτι που είναι ο φούρνος, τον οποίο τον έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο. Οπότε πάμε να αφήσουμε τώρα το κουτί στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε άλλο, και να ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση. Εδώ λοιπόν έχουμε τα κομμάτια αυτά που είπαμε τούτο με τους τοίχους. Πάμε λίγο να τα φτιάξουμε καλύτερα για να μην πέσουν. Θα πέσουν, αλλά να τα φτιάξουμε λίγο εδώ για να είναι. Εδώ είναι ο τείχος, συγγνώμη, τα κομμάτια για τη σοφίτα, η σκεπή, οι δύο τείχοι και ο τείχος με την πόρτα. Και εδώ λοιπόν έχουμε τα σακουλάκια. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε όλα τα σακουλάκια ένα-ένα και θα ξεκινήσουμε φυσικά πρώτα από το σακουλάκι με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εδώ λοιπόν έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης και βγάζουμε τα πατώματα. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε και με όλα τα υπόλοιπα σακουλάκια.
Ανοίξαμε λοιπόν τώρα όλα τα σακουλάκια και εδώ έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και με τη συναρμολόγηση. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συναρμολόγηση από την πρώτη σελίδα εδώ, στην οποία πάμε να φτιάξουμε τους δύο τείχους με τα παράθυρα. Θα φτιάξουμε λοιπόν 4 παράθυρα και θα τα βάλουμε στους δύο τείχους που έχουν τα δύο παράθυρα ο καθένας. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε και θα φτιάξουμε το ένα παράθυρο ακόμα, θα το βάλουμε στον άλλο τοίχο με την πόρτα, στην οποία θα βάλουμε και το μεντεσέ. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Τα φτιάξαμε λοιπόν και τα τρία κομμάτια του τοίχου και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν θα ενώσουμε τα κομμάτια αυτά και θα βάλουμε και το κομμάτι ώστε να δημιουργηθεί το τετράγωνο του σπιτιού και από πάνω θα βάλουμε τα δύο πατώματα. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε και αυτά. Και αφού βάλαμε και τα δύο πατώματα, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν τώρα θα βάλουμε την ένωση για τα δύο πατώματα και θα φτιάξουμε και το φαναράκι που πηγαίνει δίπλα στην πόρτα. Έτοιμο λοιπόν, το φτιάξαμε τον κάτω όροφο του σπιτιού. Και πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Θα φτιάξουμε 4 παραθυράκια, όπως είναι εδώ, τα οποία πηγαίνουν στα παράθυρα της σοφίτας. Θα φτιάξουμε τα παράθυρα με την μπλε σκούρο σκεπή και θα τα βάλουμε δεξιά και αριστερά στις δύο σκεπές και θα ενώσουμε τις δύο σκεπές και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε. Αφήνουμε το σπιτάκι εδώ στην άκρη για να φτιάξουμε την σκεπή. Φτιάξαμε λοιπόν και τα δύο κομμάτια της σκεπής, πάμε λοιπόν να τα ενώσουμε όπως δείχνει εδώ και στη συνέχεια θα βάλουμε το πίσω και το μπροστά κομμάτι της σκεπής και θα το βάλουμε πάνω στο κτίριο και θα βάλουμε και τα μικρά αυτά κομμάτια της σκεπής που προεξέχουν στο πλάι. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε και αυτά.
Βάλαμε λοιπόν τη σκεπή. Ελάτε να σας δείξω λίγο το σπιτάκι πριν πάμε να βάλουμε και τα πλαϊνά, γιατί πέφτουν, δεν θα μπορέσουμε να σας το δείξω γύρω-γύρω. Εδώ λοιπόν βλέπετε το σπιτάκι γύρω-γύρω. Και τώρα πάμε να βάλουμε τα κομμάτια αυτά τα πλαϊνά της σκεπής. Τελειώσαμε λοιπόν και με το σπιτάκι, πάμε να το αφήσουμε λίγο εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε να φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Εδώ λοιπόν έχουμε αναλυτικά την κοπέλα που είναι εδώ, τη βλέπετε με τα ρούχα τα μεσαιωνικά. Πάμε να φτιάξουμε το έπιπλο αυτό με τα ντουλάπια, με τα συρτάρια συγγνώμη. Θα βάλουμε εδώ την πλάτη του επίπλου. Και τα τέσσερα συρτάρια του επίπλου, τα οποία πηγαίνουν χωνευτά, έτσι. Στη συνέχεια πάμε να φτιάξουμε το κρεβάτι, στο οποίο θα βάλουμε το προσκέφαλο και τα πόδια του κρεβατιού. Έτοιμο λοιπόν και το κρεβάτι, το βλέπετε εδώ. Έχει το μαξιλάρι και τα σεντόνια ώστε να μπορεί να ξαπλώσει έτσι η κοπέλα. Έχουμε το κουβά με το νερό, έχουμε δύο καρέκλες, ένα τραπέζι και φυσικά εδώ έχουμε μια κανάτα, ένα ποτήρι, ένα κυροπήγιο, ένα μαχαίρι, ένα ξύλο κοπής και ένα κομμάτι ψωμί. Τελειώσαμε λοιπόν και με τη συναρμολόγηση, ελάτε να δούμε και τους κωδικούς οι οποίοι είναι μέσα στη συναρμολόγηση. Έτοιμο λοιπόν και το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι. Ελάτε να το δούμε από κοντά. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε το κίτρινο μεσαιωνικό σπίτι με αυθεντικές λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική της μεσαιωνικής εποχής. Έχει παράθυρα με διακοσμητικό αέτομα, ξύλινες πόρτες και παράθυρα. Και φυσικά έχουμε και τη φιγούρα μας, μια κοπέλα η οποία κουβαλάει ένα κουβά με νερό. Δίπλα στην πόρτα υπάρχει και ένα φανάρι με κερί. Ελάτε όμως να ρίξουμε και μια ματιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Στον κάτω όροφο βλέπουμε το ξύλινο τραπέζι, τις καρέκλες, το ψωμί, το ξύλο κοπής και την κανάτα. Ενώ στη σοφίτα έχουμε το κρεβάτι, το οποίο έχει ξαπλώσει ήδη η κοπέλα να ξεκουραστεί, και στο βάθος έχουμε το έπιπλο με τα συρτάρια, το κυροπήγιο και μία ακόμα κανάτα. Είναι ένα πραγματικό σπίτι εποχής. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!